Εξελίξει για τη βεβαίωση όρων δόμηση για του Δήμου Καβάλα και Θάσου. Πιο και συγκεκριμένα, τι επόμενε ημέρε πρόκειται να ανακοινωθεί η συμφωνία που επήλθε ανάμεσα στο τμήμα Ανατολική Μακεδονία του ΤΕ, το Δήμο Καβάλα και το Δήμο Θάσου. Η συμφωνία αφορά την έκδοση ηλεκτρονικών αδειών δόμηση με αίτημα των μηχανικών για οικόπεδα τη Θάσου. Αφορά μόνο τι ηλεκτρονικέ άδειε, ωστόσο, που μπορούν να εκδοθούν με ευθύνη των ίδιων μηχανικών. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπει η συμφωνία να βεβαιώνονται όροι δόμηση από την πλευρά τη Πολοδομία Καβάλα. Το γεγονό λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα στο νησί και όχι συνολικά, αλλά μερικώ. Καθώ εδώ και πολύ καιρό υπήρχε διαφωνία για του όρου δόμηση, ποιο θα του βεβαιώσει ανάμεσα στην πολυοδομία τη Καβάλλα αλλά και το Δήμο Θάσου. Έχουμε πολλέ φορέ στο νησί ε, μια μεγάλη μάζα οικοδομικών αδειών ε, που υπάρχουν είτε με τον καινούριο τρόπο τον ηλεκτρονικό είτε με τον παλιό το έντυπο. Ε, και λέμε για πολλωστή φορά ότι γύρω στα 70 εκατομμύρια ευρώ είναι εγκλωβισμένα από τις αγορές της Καβάλας και της Θάσου ειδικότερα, σαν πιο τουριστικός προορισμός και νησί. Έτσι λοιπόν με απλά λόγια τώρα ε, μπορούν να χορηγούνται από τη διεύση δόμηση του Δήμου Καβάλας όροι δόμησης και ειδικά στην κατηγορία 3 οι συνάδελφοι μηχανικοί που ασχολούνται με μελέτες κατοικιών θα μπορούν αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕ, την πλατφόρμα του ΤΕ να εκδίδουν, εξ ολοκλήρου υπευθύνη του στην άδεια. Mm -hmm. Είναι μια κατάκτηση το ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και εμεί θετικά. Επιπρόσθετα, να σας δώσω μια ακόμη πληροφορία πολύ σημαντική, οι προσπάθειες του ΤΕ δεν σταματήσαν εδώ, είναι συνεχείς και επίμονες προς τις κατευθύνσεις αυτές της καθημερινότητας και των συναδέλφων μηχανικών αλλά και των πολιτών που για αυτούς δουλεύουμε ε, και έτσι σε, στο άμεσα προσεχές διάστημα κανονίστηκε να συνδράμουμε με μια εξάδα συναδέλφων μηχανικών στην υποβοήθηση του έργου της πολοδομίας, ούτω ώστε παλιές άδειε που είναι περί τις 230 τον αριθμό, με το έντυπο σύστημα το παλιό, να μπορέσουν να ξεμποκαριστούν και να, ε, η διεκπαιρέωσή τους να επιταχυνθεί τα μάλα, θα έλεγα. Ε, κρατάμε μικρό καλάθι, πλην όμως οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς και προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούμε. Σε όλη αυτή την προσπάθεια οφείλω να... Ε, ευχαριστήσω και την ε, ιδιαίτερα και τη Δήμαρχο Καβάλας, η οποία ε, το ζήτο το πρόβλημα την απεισχόλησε, το κατάλαβε, ε, το Δήμαρχο Θάσου, ο οποίος συμφώνησε και συνένεσε στη διαδικασία αυτή και τη διεύση δόμησης της ε, Καβάλας, ε, που συντύνουν όλοι με, σε μια ομαλή λειτουργία στο να επανέλθει η ροή στο φυσιολογικό, δηλαδή σε ένα δίμηνο-τρίμηνο να μπορεί ο πολίτη να εκδώσει την οικοδομική του άδεια. Και όχι μόνο αυτό. Ξέρετε ότι είναι τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό νόμο και διάφορα άλλα συμπαραμαρτούμενα. Το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στου δύο Δήμου παρακολούθησε το ΤΕΑ Ανατολική Μακεδονία και φυσικά εκφράζει την ικανοποίησή του για την τελική θετική του έκβαση. Τη οικοδομή και των κατασκευών στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Έχει άμεση σχέση, ειδικά στην έκδοση αδειών, με την υπέρμετρα μεγάλη πολυδομική νομοθεσία, έτσι ένα πολυδέδαλο ερμενιών που πάνε κατά περίπτωση και έτσι δυσχεραίνεται το όλο έργο. Δεν είναι τώρα του προκειμένου να το δούμε αυτό. Σίγουρα όμως, όπως και εσείς προείπατε, οι όλες αυτές δράσεις κατατείνουν στο θέμα ανάπτυξη. Ανάπτυξη θέλουμε και ευελπιστούμε ότι σε κάποια χρόνια αμυδρά αλλά με συνεχείς προσπάθειες κάπου προς τα εκεί θα